Όταν γίνεται καλά, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση. Ό,τι και αν γίνει όμως, μην πείτε πως είστε Έλληνας. Ο στρατός σας έχει βαλθεί να μας ξεκληρήσει. Μιχάλη, ας και λέει Γεωργιόλ. Πρέπει να με κρύψετε κάπου. Δέποντα. Καπελαρό τσάλε. Οι άπιστοι ξεχωρίζουν. Ισμαηλίνη Λούρνταμ, τρελάθηκες. Πριν προλάβεις να βγεις, θα σε σκοτώσουν. Θα φύγουν οι άπιστοι για να έρθουν εδώ οι δικοί μας που τους έδιωξαν από τη Θράκη. Τουρκιέ, Τουρκ Λέριντερ. Πότε μπορώ να δω το παιδί μου? Βρίσκεται στην απομόνωση προληπτικά, ίσως έχει κάτι μεταδοτικό. Λουσίν, τρελάθηκες! Θα μας κάψεις όλους! Ένας από τους ανθρώπους που μεταφέρουν είναι η κόρη μου, η Λουσίν. Δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Για ποιους αδειάζεις τα μοναστήρια, Οσμάν, ε? Θα μεταφερθούν εκεί οι μουσουλμάνοι διωγμένοι από τη Θράκη. Διψάμε! Πεινάμε! Θα φάνε και θα πιούνε όταν το πω εγώ! Θα πάρω τη μοναχή και τον καλόγερο να τις πάω στη θέση τους. Χαΐνλερ, σεν καρίσμα τσαβούς. Αυτή τη φορά, εγώ σου κάνω τη χάρη. Τώρα που θα πας στη Σμύρνη με τους Αρμένιους, να προσέχεις. Ξέρεις βέβαια πως την έχει καταλάβει ο ελληνικός στρατός. Ο πόλεμος τελείωσε, Οσμάν. Ο πόλεμος τώρα αρχίζει! Τώρα! Λουσίν! Λουσίν, κορίτσι μου! Ευχαριστώ. Τα καρδιά σας. Οι κυρίες είναι μαζί μου. Μάλιστα, γιατρέ. Ώστε έχω εγγονάκι, λοιπόν. Η Φιγένεια. Ο Μίλτος. Πού βρίσκονται τώρα? Η Σοφία. Η Αρίν. Δεν μπορεί να μην έχετε μάθει κάτι. Η γυναίκα σου έφυγε στα χέρια της Ιφηγένειας. Πρέπει να βρω την Ιφηγένεια και την Ειρήνη. Πώς είναι εδώ, μάνα? Όλο και πιο υποσυντισμένος τους βλέπω. Τι συμβαίνει με τη εισήτηση? Τίποτα δεν μας δίνουνε. Μία φορά τη μέρα και ψίχουλα. Ένα μαύρο ζουμί με μαϊμούδια μέσα που καμιά φορά βρίσκεις καλαφασόλ.